Πάμε. Πάμε λίγο. Με προσεκτικές κινήσεις, διασώστες της Τρίτης ΕΜΑΚ ανασύρουν το άλογο που έμεινε για ώρες εγκλωβισμένο στον πυθμένα ενός πηγαδιού στο Ασίμι Ηρακλείου. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το γεωργαλίδικο άλογο κατέληξε μέσα στο τσιμεντένιο πηγάδι μαζί με το πλέγμα που υπήρχε στο στόμιό του για λόγους ασφαλείας. Γιάννη, πράγματι μεταβήκαμε στο σημείο. Είδαμε ένα άλογο να έχει πέσει σε ένα τσιμεντένιο πηγάδι γύρω στα 6 μέτρα βάθος. Και η μονάδα μας, που αποτείται από 5 άτομα με κατάλληλο ρευματικό εξοπλισμό και με τη βοήθεια του κλιμακίου πύργου και των μυρών, καταφέραμε να το ανασύρουμε στην επιφάνεια του πηγαδιού. Αλλά αν έχετε γάντια, βάλτε γάντια να μην σας κόβει. Αυτό ήταν, φαίνεται, που λειτουργήσε σωτήρια για το άλογο, αφού ανέκοψε τη βουτιά στο κενό και είχε ως αποτέλεσμα να μην τραυματιστεί. Παρέμενε ωστόσο εγκλωβισμένο στο πηγάδι μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Μπορεί, ναι, για βάλαμε. Το δεύτερο. Έλα. Αφού το ασφάλισαν με ημάντες γύρω από το σώμα του, ξεκίνησε με προσοχή η ανασύρσή του. Η δυσκολία ήταν κυρίως το διασώστη που κατέβηκε μέσα στο πηγάδι να μπορέσει να ασφαλίσει το άλογο με κατάλληλους ημάντες, έτσι ώστε να μην του προξενήσουμε βλάβες κατά την ανάσυρσή του, όταν θα το σηκώναμε. Ευτυχώς βοήθησε και αυτό, γιατί δεν αντέδρασε μέσα στο πηγάδι και κατάφερε ο διασώστης με κατάλληλους κόπους, να το πω έτσι, να το δέσουμε και να το ανεβάσουμε. Όχι. Ναι. Πάμε. Αφού το ασφάλισαν με ημάντες γύρω από το σώμα του, ξεκίνησε με προσοχή η ανασύρσή του. Οπ. Πάμε. Πάρ' το αυτό το κεφάλι. Σύρτο, γιατί ασκάσει. Ανήσυχοι και οι ιδιοκτήτες του, που ζήτησαν τη βοήθεια της πυροσβεστικής, παρακολούθησαν τις προσπάθειες της ΕΜΑΚ και κλιμακίων από τους πυροσβεστικούς σταθμούς πύργου και μυρών, που είχαν αίσια έκβαση λίγη ώρα αργότερα. Κτηνίατρος που είχε κληθεί στο σημείο παρήχε τις πρώτες βοήθειες στο άλογο, το οποίο βγήκε σώο από την περιπέτεια που έζησε, στην προσπάθειά του, όπως όλα δείχνουν, να φάει κάποια φύλλα γύρω από το πηγάδι. Το άλογο είναι μια χαρά, ήταν η ιδιοκτήτης, το πήρε, είχε καλέσει μάλιστα και έναν κτηνίατρο, έδωσε τις πρώτες βοήθειες, δεν ήταν τίποτα, δεν είχε κάτι.